χθες στην τάξη, βρήκες οροσκόπο όλα αυτά τα βρήκες. Κοίταξε τώρα ένα άνθρωπο. Να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Κοίταξε τώρα να δεις έναν άνθρωπο. Δηλαδή... Ναι, γιατί δεν γίνεται να φέρουμε έναν άνθρωπο και να μιλήσουμε κάτι άλλο. Κοίταξε να δεις. Δεν κάνει την ανάκρισή της. Μα είναι δυνατόν να με δίνεις έτσι στεγνά στον κόσμο. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, όπως είδατε από το εισαγωγικό βίντεο, αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα φιλοξενούμε έναν πάρα πολύ αγαπητό καλλιτέχνη. Όχι μόνο στην Κρήτη, γιατί έχει ρίζες από εκεί, έχει μεγαλώσει. Όχι, έχει μεγαλώσει και αλλού και έξω πηγαίνει να ερχόταν. Θα τα πούμε πολλά αυτά, Αραβίες κτλ. Έναν άνθρωπο όμως πολύ αγαπητό, διότι ξέρει να συνδυάζει πολύ μοναδικά κομμάτια και τραγούδια, τα οποία μεταξύ τους φαίνεται να μην συνδέονται. Κάτι μου έλεγε και κάτι έχω ακούσει για βυζαντινή μουσική, παραδοσιακά, ούτη, κλασική μουσική κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτήν την πολύπλευρη προσωπικότητα, την οποία σίγουρα έχετε ακούσει το όνομά του και τον είδατε κιόλας, φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας και είναι ο Περικλής Τσουκαλάς. Περικλή μου, καλώς ήρθες. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαρά μου που. Εμείς ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι ήρθες και από Κωνσταντινούπολη και είσαι και κουρασμένος και πηγαίνω έρχεσαι. Λοιπόν, μια ζωή ταξίδια, ζωή σπαρμένη σε πολλά διαφορετικά μέρη και όλα αυτά, από όλα αυτά τα μέρη από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις πάρει στοιχεία μουσικά και τα έχεις... Αναγκαστεί. Το κέντρο είναι η Κρήτη ή... ενώ σαν άκουσμα, ούτε η λύρα, η δύση με την Ανατολή, πιο πολύ Ανατολή. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα κέντρο το οποίο περιστρέφομαι γύρω από αυτό. Εκτός αν αυτό εαυτός μου δηλαδή και γύρω από μένα και με, από ό,τι... Ας πούμε στα σημεία αναφοράς. Έχεις ταξιδέψει πάρα πολύ. Να πούμε ότι γεννήθηκες στην Αθήνα, αλλά σύντομα έφυγες με την οικογένειά σου. Ναι. Και πήγες νότια, πήγες σε αραβικές χώρες. Σε αραβικές χώρες, ναι. Στην Αραβική Χερσόνησο για αρκετά χρόνια. 15 περίπου. Δεν έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική επισήμανση που είναι το κεφάλαιο της ζωής σου, το βασικότερο κεφάλαιο της ζωής σου και είναι οι Χαΐνιδες. Της μουσικής ζωής τουλάχιστον. Και αυτό γιατί ήσουν 5 χρόνια εκεί και έδινες με το δικό σου τρόπο το στίγμα του συγκροτήματος αυτού. Έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια στιγμή της ζωής μου. Mm-hmm. Πριν τους Χαΐνιδες είχαν συμβεί άλλα πράγματα, με μπάντες δικές μου, δισκογραφία, σεμινάρια, μαθήματα, οτιδήποτε τέλος πάντων. Κάπως έτσι στην πορεία των παιδιών και τη δικιά μου, κουτουλήσαμε, που λέμε. Συμπορευτήκαμε για ένα χρονικό διάστημα, από εκεί και εκεί μετά οι ράγες, ξέρεις, του τρένου πήρε καθένας την ίδια. Αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει και πολλές φορές είναι και καλό να συμβαίνει. Και είναι καλό να αναζητάμε και άλλα πράγματα και έτσι κι αλλιώς από την πορεία σου μέχρι τώρα είσαι άνθρωπος της αναζήτησης. Νομίζω ότι ψάχνοντας όλοι οι άνθρωποι διάφορα πράγματα μέσα τους, παίρνουν στοιχεία από αυτό που υπάρχει απ' έξω τους. Με ποιους ανθρώπους συνεργάζονται, μιλάνε, έχουν επαφές και όλο αυτό το πράγμα καθένας με το δικό του φίλτρο το βγάζει. Εγώ λοιπόν, ασχολούμενος με τη μουσική κυρίως, φαίνεται αυτό γιατί από εκεί μέσα βγαίνει. Πάντως η διαφορά είναι ότι πολλοί μπορεί να έχουμε την ανάγκη για αναζήτηση, η σημασία όμως έχει ποιοι το τολμούν τελικά. Εσύ το έχεις τολμήσει αρκετά. Εννοώ ότι ταξίδεψες με τη μουσική, ταξίδεψες στη μουσική και στη συνέχεια έφτιαξες ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων που τον έχεις βάλει μέσα στη μουσική που φτιάχνεις. Μου αρέσει αυτό, έτσι που λέμε τώρα γύρω από το ταξίδι για τη μουσική. Η Ανατολή, πιστεύεις ότι θα ήταν το ίδιο αν δεν είχες ταξιδέψει στις αραβικές χώρες, δεν πήρες επιρροές? Σίγουρα, αυτό έλεγα πριν, ότι παίρνεις επιρροές από το κάθε τι. Απλά μου αρέσει αυτό το θέμα που λέμε τώρα γύρω από το ταξίδι πάλι και ξανά γύρω από τη μουσική, γιατί έτσι εντός εισαγωγικών. Έχω βαφτίσει τα όργανά μου φτηνά ταξίδια. Δηλαδή τα όργανα είναι σαν φτηνά εισιτήρια για μουσικά ταξίδια χωρίς επιστροφή. Σωστό είναι αυτό. Περικλή, έχεις τολμήσει να κάνεις συνδυασμούς ανατολής, παράδοσης. Μόνος σου χειρίζεσαι πολλά όργανα, παίζεις πολλά όργανα. Έτσι, έγχορτα τουλάχιστον όλα τα παίζεις. Όχι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Απλά παίζω αυτά που μου αρέσουν. Ναι. Είναι κάποια τέλος πάντων, αλλά κάποια λίγο καλύτερα, κάποια